ούτων ικαν, αλλά του εφαγωνίζεστε. Όμορφες συγκινητικές στιγμές πρόσφεραν οι μαθητές και μαθήτριες των δημοτικών σχολείων που συμμετείχαν στους τελικούς των Παγκύπριων Καλαθοσφαιρικών Πρωταθλημάτων. Τα παιχνίδια έγιναν χθες το πρωί στο κατάμεστο από μαθητόκοσμο Ολύμπια Λεμεσού. Τον τίτλο, τόσο στα γόρια όσο και στα κορίτσια, κέρδισε το δεύτερο δημοτικό σχολείο Λεμεσού με θριαμβευτικό μάλιστα τρόπο. Προπονητής, δάσκαλος των μικρών πρωταθλητών, ένας αφανής εργάτης του αθλητισμού, ο δάσκαλος από το Τρίκομο, Μιχάλης Λοϊζίδης, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του τεράστια προσφορά στα αθλητικά πράγματα του τόπου μας. Ιδιαίτερη αναφορά και έπαινος αξίζει στους μαθητές φιλάθλους που με την αθλητοπρέπεια και την αγνότητα των εκδηλώσεών τους έβαλαν τα γυαλιά στους μεγάλους, δίνοντάς μας ένα μάθημα που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Το θέαμα ήταν θαυμάσιο, η ατμόσφαιρα συγκλονιστική, το παιχνίδι απλά όμορφο. Πρώτα στους 10 άρχισε ο τελικός των κοριτσιών. Οι παίχτριες του δεύτερου δημοτικού νίκησαν με άνηση 41-21 τις μικρές καλαθοσφαιρίστριες του δημοτικού Αυτούπολης. Στον τελικό των αγοριών, ανάμεσα στο δεύτερο δημοτικό Λεμεσού και το δημοτικό Δροσιάς, το παιχνίδι ήταν συγκλονιστικό και κράτησε σε μεγάλη αγωνία μέχρι το τέλος όσους το παρακολούθησαν. Ορισμένες ενέργειες των λιλιπούτιων καλαθοσφαιριστών θα τις ζήλευαν ακόμη και άντρες αθλητές. Οι δύο ομάδες ήταν ισοδύναμες και προχωρούσαν πόντο με πόντο, χωρίς μια από τις δύο να πάρει μεγάλη διαφορά. Πότε το ένα σχολείο και πότε το άλλο έπαιρναν την πρωτοπορία στο σκορ. Το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 49-49. Στην τρίλεπτη παράταση που ακολούθησε, τα παιδιά του σχολείου της Λεμεσού επικράτησαν με 60-54. Ακολούθησαν όμορφοι πανηγυρισμοί παιχτών και φιλάθλων μαθητών. Όλοι τους ήταν υπέροχοι. Συγχαρητήρια σε νικητές και σε ηττημένους. Ευχή μας το φίλαθλο πνεύμα και τα ιδιώδη του αθλητισμού να μην εγκαταλείψουν τις καρδιές των σημερινών μαθητών. Με τέτοια ταλαντούχα παιδιά, το αθλητικό μέλλον του τόπου μας προδιαγράφεται λαμπρό.